Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα συνεχίσουμε την κατασκευή από το θωρηκτό Bismarck της Cassettes Νέα 200 με τα τεύχη 68 και 69. Στο τεύχος νούμερο 68 έχουμε άλλο ένα κομμάτι από το σκάφος του πλοίου, το οποίο μπαίνει στο δεξί τμήμα εδώ και είναι το τελευταίο, το 7ο τμήμα, για να συμπληρωθεί και αυτό το τμήμα δηλαδή. Τώρα αυτό το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να το βάλουμε στη θέση του. Να βάλουμε αυτόν εδώ το σύνδεσμο και να το βιδώσουμε με 4 βίδες. Θα αρχίσουμε βιδώνοντας τις 2 βίδες που είναι προς το κάτω μέρος. Χρειάζεται να τις φίξουμε εντελώς στην αρχή. Θα τις φίξουμε μετά όταν βάλουμε και τις 4 βίδες για να βιδωθεί σωστά. Παραμύθι τις 2, θα βάλουμε και τις άλλες 2 που μπαίνουν στο σύνδεσμο. Αυτό το κομμάτι. Και θα βάλουμε και την τελευταία. Σε αυτά τα τεύχη μέχρι και το 69 τώρα είναι σχετικά εύκολα, αλλά από ό,τι έχω δει μετά το 75, μετά το τεύχος νούμερο 75, τα πράγματα θα δυσκολέψουν αρκετά. Και νομίζω στο 78 θα φτιάξουμε και το πρώτο κατάρτι του Bismarck. Θα σφίγγουμε και τις 4 βίδες για να πατήσει σωστά το κομμάτι. Και όπως βλέπετε βάλαμε και το τελευταίο κομμάτι από το 7ο τμήμα του σκάφους. Και τώρα αυτό ήταν η συναρμολόγηση από το τεύχος 68. Και τώρα θα συνεχίσουμε με τη συναρμολόγηση από το τεύχος νούμερο 69. Τώρα στο τεύχος νούμερο 69 έχουμε το τρίτο μοτέρ για τους πύργους με τα πυροβόλτα 150 χιλιοστών και συγκεκριμένα για αυτόν εδώ που βάλαμε στο προηγούμενο τεύχος. Αυτό το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να βάλουμε στο καλώδιο το ταμπελάκι, το αυτοκόλλητο ταμπελάκι με το νούμερο Β16. Να ενώσουμε από την άλλη άκρη αυτό το καλώδιο πάνω στο μοτέρ. Μετά θα γυρίσουμε ανάποδα το κατάστρωμα με τους πύργους. Και θα βάλουμε σε αυτό το σημείο το μοτέρ. Πριν θα πάρουμε και αυτό το κυλινδρικό γρανάζι. Θα το βάλουμε πάνω στον άξονα του μοτέρ. Θα πω, όσο ίσως το έχω πει πολλές φορές, ότι σε όλα τα γρανάζια έχω βάλει το γράσο της ταμίγια για να κινούνται πιο ομαλά και να κάνουν λιγότερο θόρυβο. Εδώ θα τοποθετήσουμε το μοτέρ με το βίσμα αυτό, με το καλώδιο που να είναι προς την πάνω πλευρά. Καθώς εδώ ο δακτύλιος που είναι από το κυλινικό γρανάζι θα μπει στην πρώτη εγκοπή από αυτή τη βάση. Έτσι μπαίνει το μοτέρ και μετά μόλις βάλουμε το μοτέρ στη θέση του θα βάλουμε αυτό το πάνω κάλυμα, αυτό το κυλινικό άνοιγμα να είναι προς την εμπρός πλευρά. Και όλο αυτό θα το βιδώσουμε με 2 βίδες. Θα δώσουμε πρώτα την πρώτη βίδα. Να το ξέχασα να πω ότι θα προσέξουμε
το γρανάζι να πατάει σωστά στο σημείο που εφάβεται με το άλλο, το μεγάλο, το στρογγυλό γρανάζι. Και αφού βιδώσουμε για τις δύο βίδες, θα τις φίξουμε για να πατήσει σωστά το μοτέρ. Και όπως βλέπετε, έτσι φαίνεται και το τρίτο μοτέρ που βάλαμε για το πύργο με τα πυροβόλτα 150 χιλιοστών. Τώρα θα γυρίσουμε και από την πάνω πλευρά, να δείτε πως φαίνεται μέχρι στιγμής το κατάστρωμα με τους πύργους με τα πυροβόλτα 150 χιλιοστών. Τώρα μπορείτε να δείτε πως φαίνεται και το Βίσμαρκ μέχρι αυτή τη στιγμή, μέχρι το τέφλος 69 που έχουμε φτιάξει. Όπως βλέπετε, έχουμε φτιάξει το μισό πλοίο. Μας μένει το άλλο μισό και φαίνεται πολύ εντυπωσιακό. Σε αυτό το τελικό αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ καλό. Τώρα μπορούμε να δούμε πως φαίνεται το Βίσμαρκ μέχρι στιγμής από λίγο πιο κοντά. Βλέπετε, έχει πάρα πολύ καλή λεπτομέρεια. Ακόμα λείπουν πολλά να βάλουμε πάνω. Πάντως και μέχρι τώρα φαίνεται πολύ εντυπωσιακό το πλοίο. Έχει πάρα πολύ καλή λεπτομέρεια. Λοιπόν, αυτό ήταν και η κατασκευή από τα τεύχη 68 και 69 από το θορυκτό μπίσμα της Castells 9200. Αν σας άρεσε το βίντεό μας, κάντε μια εγγραφή και πατήστε και ένα like και θα τα ξαναπούμε πάλι με τη συναρμολόγηση των επόμενων τεύχων. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση. Γεια σας.